Είναι συγκινητικό να ακούς φίλους των γονιών σου. Ο κύριος Στάσης Σταματόπουλος έχει διατελέσει και για πάρα πολλά χρόνια ενεργό μέλος της Νέας Δημοκρατίας, της τοπικής οργάνωσης και της νομαρχιακής. Αγαπητές φίλες και φίλοι, ναουσαίες και ναουσαίοι, οι μαθιώτισες και οι μαθιώτες, σας ευχαριστώ από καρδιάς που ανταποκριθήκατε με αγάπη και ενθουσιασμό σήμερα στην κεντρική προεκλογική μου ομιλία. Σε αυτόν τον εμβληματικό και ιστορικό χώρο του Δήμου Νάουσας, που είναι η αίθουσα αυτή, η Ταέρια. Ευχαριστώ για την παρουσία του στους αντιδημάρχους. Ευχαριστώ για την παρουσία του τον Περιφερειακό Σύμβουλο, κύριο Μουρτζίλα, τον είδα πριν εδώ. Όπως ευχαριστώ πάρα πολύ και τον κύριο Ηλία Φωτιάδη, πρώην βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και συντοπίτη μας, που με τιμά με την παρουσία του. Η στήριξή σας σήμερα εδώ, για μένα, μεταφέρει ένα μήνυμα νίκης σε όλη την ημαθία και με βάζει μπροστά στο κάδρο της κεντρικής πολιτικής σκηνής. Ήταν μεγάλος ο αγώνας μου και η έγνοια μου να υπάρχει υποψήφιος από το Δήμο Νάουσας στο ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας και τα κατάφερα. Νιώθω έντονα συναισθήματα, συγκίνηση και χαρά που βλέπω παλιούς φίλους, γνωστά πρόσωπα, βλέπω όμως και καινούριους φίλους, καινούριους συνοδοιπόρους και καινούριους συνεργάτες. Σας ευχαριστώ όλες και όλους από καρδιάς. Θέλω επίσης από καρδιάς να ευχαριστήσω την οικογένειά μου που με στήριξε σε αυτό το ταξίδι της προεκλογικής περίοδου και ιδιαίτερα την ομάδα μου στο πολιτικό γραφείο. Πού είστε, παιδιά? Πού είναι, σηκωθείτε. Σηκωθείτε πάνω. Μία ομάδα που απαρτίζεται από χαρισματικά παιδιά της συμμαθίας, με πολλές ικανότητες. Μία ομάδα που απαρτίζεται επίσης από πολλές γυναίκες, φίλες και συγγενείς, άξιες, έξυπνες, εργατικές, εύστροφες και αποτελεσματικές γυναίκες, όπως είναι οι γυναίκες της συμμαθίας. Πρόδρομε, που είναι ο πρόδρομος επάνω, γεια σου πρόδρομε, Γιάννη, Θωμαή, Ρούλα, Τασούλα, Μιμή, Γογό, Σοφία, σας ευχαριστώ για όλο αυτό το ταξίδι που κάναμε μαζί και που θα τελειώσει την Κυριακή το πρωί. Γεννήθηκα και μεγάλωσα στην Νάουσα, όπου κατοικώ και δραστηριοποιούμαι ως ιδιώτης ιατρός μικροβιολόγος. Είμαι κόρη του Γιάννη Αραμπατζή, όπως είπε πριν ο κύριος Σταματόπουλος, και της Ευαγγελίας Παπαγιάννη από το Άνω Ζερβοχώρη Ειρηνούπολης του Δήμου Νάουσας. Η οικογένειά μου είναι η οικογένεια βιοπαλαιστών. Οι γονείς μου διατηρούσαν βιοτεχνία επίπλων στην Νάουσα, την οποία αγαπούσαν πάρα πολύ, στήριζαν ως ελεύθεροι επαγγελματίες και διαφήμιζαν όπου και αν βρίσκονταν. Έχω μία αδερφή, την Μαρία Αραμπατζή, που είναι ιατρός, παιδίατρος, ιδιώτης, μας την πήραν όμως, στο μακροχώρι. Η Μαρία είναι ήρεμή μου δύναμη. Με το τετράγωνο μυαλό της πάντα με συμβουλεύει και είναι δίπλα μου σε όλους τους αγώνες που έχω δώσει για την αυτοδιοίκηση, για την ημαθία, για το καλό του τόπου μας. Είμαι παντρεμένη με τον Νικόλο Παλαμούτη, που προσπάθησε να με προλογίσει πριν, καλά τα πήγε. Πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά. Κατάγεται από την Πέλα, αλλά υπηρέτησε την ημαθία μας για 22 έτη, με αφοσίωση και αυταπάρνηση, από πολλές θέσεις διοίκησης και που πλέον είναι μάλλον περισσότερο η μαθιώτης στην ψυχή και στην καρδιά. Είμαι μητέρα διδύμων, μικρών διδύμων, 2 ετών είναι τα παιδιά μας, της Ευαγγελίας και του Ιωάννη, που αποκτήσαμε μετά από προσπάθεια, πολύ, μετά από επιμονή, γιατί θέλαμε να δημιουργήσουμε οικογένεια. Και γιατί από καρδιάς στηρίζω την οικογένεια, στηρίζω τις οικογένειες της συμμαθίας και μάλιστα ιδιαίτερα την μονογονεϊκή οικογένεια και την πολυτεχνή οικογένεια, που κάνει ένα τεράστιο δώρο στον τόπο μας, στα πολλά της παιδιά. Τίποτα δεν βρήκα έτοιμο. Με σκληρή δουλειά, με μεθοδικότητα και αφοσίωση, κατάφερα να δημιουργήσω τα μικροβιολογικά εργαστήρια βιοανάλυσης ΝΕΤ, σε Νάουσα και Αγγελοχώρη Ειρηνούπολης. Ανήκω στον χώρο της υγείας και μάχομαι γι' αυτόν,
με όλες μου τις δυνάμεις. Οι συνάδελφοί μου το ξέρουν. Είναι ο χώρος μου που ως γιατρός που έχει δώσει τον όρκο του Ιπποκράτη νιώθω ότι προσφέρω υπηρεσίες υγείας στον συνάνθρωπο και αισθάνομαι απίστευτη ικανοποίηση. Εργάστηκα και εργάζομαι καθημερινά μέσα στον κόσμο, ακούγοντας με προσοχή μικρούς και μεγάλους. Μπαίνοντας με διακριτικό τρόπο στα σπίτια, ως γιατρός, κάνοντας αιμοληψίες κατοίκων, βλέπω με άμεσο τρόπο τα προβλήματα του τόπου μας και αφουγκράζομαι την ανησυχία και την αγωνία των ανθρώπων μας για το μέλλον, για το αύριο. Ήμουν και θα είμαι πάντα δίπλα σε κάθε πολίτη. Σε κάθε ημαθιώτη που προσπαθεί να διατηρήσει την εργασία του εδώ, την επιχείρησή του εδώ, να μείνει με την οικογένειά του εδώ στην ημαθία μας και να μείνουν και τα παιδιά του εδώ, όπως και τα δικά μας παιδιά να μείνουν εδώ. Έχω μια μεγάλη αγάπη για την Νιάουστα, για τον τόπο μας, αλλά και για όλη την ημαθία που είναι ευλογημένος τόπος. Μια αγάπη αυθόρμητη, που δεν με αφήνει σε ησυχία και που μου δίνει την ενέργεια και την πίστη να μάχομαι και να παλεύω από όλες τις θέσεις που βρίσκομαι για ένα καλύτερο μέλλον της ημαθίας. Για ένα λαμπρό μέλλον που χρειάζεται, αξίζει και πρέπει στην ημαθία μας. Όχι τυχαία λοιπόν επέλεξα να γίνει μέσα σε αυτήν την ιστορική και εμβληματική αίθουσα των πρώην εργοστασίων προστεφαντουργίας της πόλης μας η πρώτη μου κλειστή κεντρική ομιλία ως υποψήφια βουλευτής με το μεγάλο και ιστορικό κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Σε αυτόν τον χώρο έχουν εργαστεί σκληρά οι προγονείς μας. Έχουν δώσει αγώνες για την ανάπτυξη του τόπου μας. Από αυτήν την αίθουσα λοιπόν προχωράω με δύναμη και αποφασιστικότητα στον στόχο που έχω βάλει να εκπροσωπήσω όλους εσάς, όλους εμάς, τον Δήμο Νάουσας και όλη την ημαθία στη Βουλή των Ελλήνων και πιστέψτε με θα τα καταφέρω αργά ή γρήγορα. Σήμερα, 19 Μαΐου, είναι μια σημαντική μέρα για τον ελληνισμό. Με προγόνους από τον Πόντο, σήμερα νιώθω χαρμολύπη. Είναι η μέρα μνήμης της γενοκτονίας του Πόντου η σημερινή. Φέτος συμπληρώνονται 104 χρόνια από τη μαύρη σελίδα του ποντιακού ελληνισμού. Η φλόγα του Πόντου όμως παραμένει αναμένη. Η μνήμη και ο σεβασμός των προγόνων μας, των παππούδων μας και των γιαγιάδων μας είναι ακόμα ζωντανή και χαραγμένη στο μυαλό μας. Η ποντιακή ψυχή μας εμπνέει να συνεχίσουμε και να αγωνιζόμαστε με σθένος για ένα καλύτερο τόπο, για μια Ελλάδα πιο δυνατή, για μια Μακεδονία πιο δυνατή, για μια ημαθία πιο δυνατή. Δεν ξεχνώ, είναι το σύνθημα. Δεν ξεχνώ την προγιαγιά μου την Ελισάβετ, που μικρό κορίτσι από την Κιμισχανά του Πόντου διέσχισε κάθετα την Τουρκία με καραβάνι προσφύγων. Βρέθηκε έξω από την Ιερουσαλήμ, όπως μας έλεγε με τις ιστορίες της. Βρέθηκε στην Κύπρο με καράβι, στον Πειραιά με καράβι και με ένα τρένο γεμάτο προσφυγιά βρέθηκε στο ζερβοχώρι Ειρηνούπολης του Δήμου Νάουσας. Για εμένα ήταν μια προγιαγιά. Ήταν όμως και μια γυναίκα που με σημάδεψε. Μου έδωσε έμπνευση η ιστορία της και η στάση ζωής της. Πάντα ήρεμη, πάντα εργατική, πάντα γενναιόδορη. Μοιαζόταν τους πιο αδύναμους και έδινε από το υστέρημά της. Γιατί είχε περάσει πολλά. Δεν ξεχνάμε αυτούς τους ανθρώπους και έχουμε υποχρέωση να διατηρήσουμε τη μνήμη τους, αλλά και να αγωνιστούμε, να εργαστούμε για την αναγνώριση της γενοκτονίας του μικρασιατικού ελληνισμού. Λοιπόν, είμαι γέννημα θρέμα της τοπικής αυτοδιοίκησης, την οποία αγαπώ και υπηρετώ εδώ και 9 χρόνια. Στον Δήμο Νάουσας, ως εκλεγμένη δημοτική σύμβουλος, κατήχα από το 2019 την θέση του Προέδρου του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης του Δήμου και ήμουν υπεύθυνη
για όλη την κοινωνική πολιτική του Δήμου Νάου σας. Ένα αντικείμενο που αγαπώ πολύ και υπηρετώ με εσωτερική θέρμη, με αποφασιστικότητα και με αναπτυξιακή πάντα προοπτική. Δούλεψα με την ψυχή μου για να βελτιωθούν οι παιδικοί μας σταθμοί κτηριακά. Για να βελτιωθούν οι παιδικοί σταθμοί κτηριακά σε όλων των διευρυμένων Δήμων. Προγραμμάτισα και έβαλα σε όλους σχεδόν τους παιδικούς μας σταθμούς πιστοποιημένες παιδικές χαρές. Σήμερα μάλιστα μου έστειλαν και φωτογραφίες από την πιστοποιημένη παιδική χαρά που βάλαμε στον παιδικό σταθμό Ζερβοχωρίου στην Ειρηνούπολη. Έκανα προσλήψεις προσωπικού για να βοηθήσω την τοπική ανεργία. Βελτιώσαμε επιθετίες μου τη λειτουργία των καπί μας με πολλές δράσεις. Στήριξα με δράσεις τον ΚΔΑΠ ΜΕΑ του Δήμου μας και τα παιδιά του. Μεταφέρουμε σε νέο, μοντέρνο χώρο και με καλύτερη πρόσβαση τον ΚΔΑΠ του Δήμου μας. Στήριξα με όλες μου τις δυνάμεις τη δράση του κοινωνικού παντοπολίου, του κοινωνικού φαρμακείου και του κέντρου κοινότητας του Δήμου μας. Έκανα ενέργειες να ενταχθεί ο Δήμος μας στο Εθνικό Δίκτυο, στο Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων και με τη δική μου πρωτοβουλία ιδρύσαμε και κέντρο άνοιας που θα εγγενιάσουμε σύντομα. Στηρίζομαι τη δράση μου ως μέλος του ΔΣ, το γυροκομείο του Δήμου Νάου σας, την πρόσβαση, κέντρο πρόληψης χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών ή μαθείας, την ελληνική αντικαρκινική εταιρεία, παράρτημα Βέρειας, τον ΚΙΣ Πεντεσμό, του μοναδικού δηλαδή φορέα ψυχικής υγείας της Ημαρθίας. Είμαι μέσα στην κοινωνία, με τη δράση μου και δίπλα σε ευπαθείς ομάδες, σε αυτούς που αισθάνονται τα τελευταία χρόνια ότι χάνουν το παιχνίδι της καθημερινότητας. Ως ελεύθερη επαγγελματίας, καταλαβαίνω πολύ καλά τις γυναίκες της αγοράς της Ημαθίας και τις αγωνίες που έχουν καθημερινά. Τις γυναίκες, όπως εγώ, που λείπουν πολλές φορές από τα σπίτια τους και από τα παιδιά τους, για να τους προσφέρουν μια καλή διαβίωση. Βιώνω, όπως πολλές γυναίκες, το σκληρό δίλημα του συνδυασμού της μητρότητας με την εργασία και για αυτές τις γυναίκες θέλω να αγωνιστώ. Νιώθω τη συνταξιούχο μητέρα μου και τις φίλες της που θέλουν να προσφέρουν στα παιδιά και στα εγγόνια, αλλά η σύνταξη δεν φτάνει. Θα ήθελα να περνάνε χωρίς στερήσεις στα γεράματα ενώ έχουν δουλέψει μια ζωή. Νιώθω τους αγρότες φίλους μου και συγγενείς και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε τα καιρικά φαινόμενα, όπως με τις βροχές που έπληξαν και κατέστρεψαν τα κεράσια μας, αλλά και το χαλάζι που έπεσε αυτές τις μέρες στην Ειρηνούπολη και σε όλο το αγρόκτημα της Ημαθίας. Θέλω να τρέξω για αυτούς. Ο παππούς μου ο Γιώργος Παπαγιάννης έλεγε «Παιδί μου, ο αγρότης έχει περιουσία, αλλά είναι χωρίς σκεπή». Δούλεψα ως αυτοδιοικητικός για την στήριξη των ατόμων με αναπηρία και θέλω να βοηθήσω ουσιαστικά και περισσότερο στον δικό τους αγώνα για αυτόνομη διαβίωση, για έντιμη και περήφανη διαβίωση, για συμπερίληψη, για ίσα δικαιώματα. Η τιμή και η χαρά να με συμπεριλάβει ο πρόεδρος του κόμματος και πρωθυπουργός της χώρας μας, Κυριάκος Μητσοτάκης, στο ψηφοδέλτιο της Ημαθίας μας, είναι μεγάλη και τον ευχαριστώ από καρδιάς. Θέλω να γνωρίζετε ότι η ενασχόλησή μου και με την κεντρική πολιτική σκηνή μετά την αυτοδιοίκηση ήταν και είναι καθαρά συνειδητή. Θέλω και εγώ να προσφέρω τις δυνάμεις μου στην μεγάλη παράταξη της Νέας Δημοκρατίας που διαχρονικά εργάζεται για το συμφέρον της πατρίδας μας. Υπηρετώ το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας τα τελευταία 9 χρόνια ως μέλος της ΔΕΠ Ημαθίας, δηλαδή της Νομαρχιακής, με σοβαρότητα, με προσήλωση και πολλές φορές με αυταπάρνηση, λείποντας από το σπίτι και από τη δουλειά. Το ιστορικό κόμμα της Νέας Δημοκρατίας ήταν αυτό που κατάφερε να εντάξει την χώρα μας, αλλά και να ταυτίσει την Ελλάδα, αυτήν την μικρή αλλά σπουδαία χώρα, με την ιδέα και τις καταστατικές αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που πάνω στο δικό μας πολιτισμό βασίστηκαν και αυτές. Η Νέα Δημοκρατία, μετά από σχεδόν 50 χρόνια αδιάλειπτης πρωταγωνιστικής παρουσίας στην πολιτική ζωή αυτού του τόπου, εξακολουθεί να παραμένει η απάντηση σε όλα τα κρίσιμα και σοβαρά διλήμματα. Μην αμφιβάλλετε, φίλοι μου.
Η κάλπη της 21ης Μαΐου, η κάλπη της Κυριακής, είναι μία από τις πιο κρίσιμες των τελευταίων δεκαετιών. Η Νέα Δημοκρατία επιδιώκει την αυτοδυναμία όχι από κομματική αλαζονία για να συνεχίσει να κυβερνάει, όπως μας κατηγορεί η αντιπολίτευση, αλλά γιατί αποτελεί εθνική αναγκαιότητα. Γιατί στο σημερινό αβέβαιο διεθνές περιβάλλον, με την Τουρκία απέναντί μας, με μεγάλες γεωπολιτικές προκλήσεις, η Ελλάδα έχει ανάγκη όσο ποτέ από σιγουριά, από συνέχεια και από συνέπεια. Έχει ανάγκη καθαρό ορίζοντα στην πορεία της και καθαρή λύση στην ηγεσία της. Χρειάζεται μια κυβέρνηση του υπεύθυνου εξυγχρονισμού του κράτους, των θεσμών και της οικονομίας. Μια τέτοια κυβέρνηση προφανώς δεν μπορεί να επιτευχθεί σε αυτή την κάλπη της απλής αναλογικής, αλλά θα εξαρτηθούν πολλά από το αποτέλεσμά της. Και γι' αυτό είναι κρίσιμη η κάλπη της Κυριακής. Γι' αυτό και εγώ θέλω να μου δώσετε τη δύναμη, και έτσι τη δύναμη και στο κόμμα μας, με την ψήφο σας, να εργαστούμε όλοι μαζί. Τα τελευταία χρόνια η Ελλάδα μας πέρασε δύσκολα. Αλλά ως κράτος και ως Έλληνες έχουμε τεράστιες αντοχές και βγήκαμε παλικάρια. Ας θυμηθούμε τη μεταναστευτική εισβολή με την έναρξη της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και της διαρκής προκλήσης της Τουρκίας. Ας αναλογιστούμε τα δύο τελευταία χρόνια της πανδημίας. Ας αναλογιστούμε τον πόλεμο μέσα στην Ευρώπη μας που είχαμε ξεχάσει την μορφή του και την καταιγίδα ακρίβειας που έφερε αυτός ο πόλεμος. Εμείς όμως είμαστε ακόμα όρθιοι και έχει παραχθεί και έργο πολύτιμο αυτά τα 4 χρόνια, αυτά τα δύσκολα χρόνια διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Με την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη έχουμε πλέον την πραγματικότητα της ψηφιακής Ελλάδας που μας βοήθησε στην πανδημία και μας βοηθάει κάθε μέρα στις εργασίες που έχουμε να κάνουμε. Με την κυβέρνηση Μητσοτάκη τα σύνορά μας είναι καλύτερα θωρακισμένα και η εικόνα μας στο διεθνές προσκήνιο έχει κύρος. Η υφαλοκρηπίδα μας μεγάλωσε και εργαζόμαστε για την εκμετάλλευση του ορυκτού μας πλούτου. Με την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας μειώθηκε ο ένφια και ο ΦΠΑ σε ορισμένες περιπτώσεις και θέλουμε να συνεχίσουμε με αυτές τις μειώσεις. Με την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχουμε λιγότερους φόρους, περισσότερες επενδύσεις και περισσότερες δουλειές. Με την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αυξήθηκε ο κατώτατος μισθός από 650 στα 780 ευρώ. Με την κυβέρνηση Μητσοτάκη η εθνική οικονομία έχει αναβαθμιστεί 12 φορές. Είμαστε έτοιμοι να ανακτήσουμε και τη βαθμίδα της ανάπτυξης. Δόθηκαν 57 δισεκατομμύρια ευρώ για να στηριχτούν οι εργαζόμενοι και οι επιχειρήσεις μέσα στην πανδημία. Μια χώρα που έβγαινε από μνημόνια το έκανε αυτό. Με την κυβέρνηση Μητσοτάκη διορίστηκαν 25.000 μόνιμοι εκπαιδευτικοί στα σχολεία μας. Ναι, δεν φτάνουν, θα γίνουν όμως και άλλες προσλήψεις. Με την κυβέρνηση αυτή της Νέας Δημοκρατίας έγιναν συνολικά 20.000 νέες προσλήψεις υγειονομικών. Με την κυβέρνηση Μητσοτάκη στηρίχθηκε ο αγροτικός τομέας, αλλά έχουμε πάρα πολλά να κάνουμε και πρέπει να κάνουμε για τον πρωτογενή τομέα στην Ελλάδα και γενικά για τον αγροδιατροφικό τομέα. Με την κυβέρνηση Μητσοτάκη για πρώτη φορά οι συνταξιούχοι είδαν αυξήσεις 8% ύστερα από 12 χρόνια. Ναι, είναι μικρό το ποσό, έως και μηδαμινό, αλλά η οικονομία μας πλέον μας δίνει τη δυνατότητα να δίνουμε αυτές τις αυξήσεις και θα συνεχίσουμε με αυτές τις αυξήσεις. Με την κυβέρνηση Μητσοτάκη δημιουργήθηκαν 300.000 νέες θέσεις εργασίας και η ανεργία έπεσε 6 μονάδες. Ναι, μπορεί να είναι εποχικές αυτές οι θέσεις εργασίας και η ανεργία να ήταν πάρα πολύ υψηλή και δεν νιώσαμε μεγάλη ανακούφιση, αλλά είμαστε από τις λίγες ευρωπαϊκές χώρες που έχουμε πραγματική ανάπτυξη και συνεχίζουμε. Θέλω να αναρωτηθούμε όλοι μαζί τι κοινό έχει η Ελλάδα μας, η Μακεδονία μας, η Μαθία μας, η Νάουσα, η Αράπιτσα, η Βέρεια, η Αλεξάνδρεια. Τι κοινό έχω. Είναι όλες γένους θηλυκού. Σήμερα είμαι εδώ μπροστά σας
σε μια κατάθεση ψυχής και ζητώ την ψήφο σας ως γυναίκα, ως μητέρα, ως εργαζόμενη, με όρεξη για δουλειά, για προσφορά και ανάπτυξη για την ημασία. Θέλω με τόλμη και με εργατικότητα να ακούγεται η ημασία δυνατά στη Βουλή. Να ακούγεται. Θέλω η ημασία να έχει τη δική της φωνή, όπως ήταν και το σύνθημα της προεκλογικής μου καμπάνιας. Είμαι μια γυναίκα που βρίσκεται καθημερινά μέσα στην κοινωνία, στην αγορά και στο επιχειρήν. Η πόρτα του ιατρείου μου είναι πάντα ανοιχτή για συζήτηση των προβλημάτων, ανησυχιών, καθώς και για ό,τι άλλο απασχολεί τον κόσμο της ημαθίας. Με την ομάδα μου τρέξαμε σε αυτήν την προεκλογική περίοδο που ήταν μικρή και συμπυκνωμένη για εμένα ως νέα υποψήφια από άκρη σε άκρη της ημαθίας. Την τρέξαμε, τη διανύσαμε πολλές φορές την ημαθία. Βρεθήκαμε από τον Αρχάγγελο του Δήμου Νάουσας μέχρι τα ριζώματα και το Δάσκιο, που είναι πάρα πολύ όμορφα. Από τη Βεργίνα και τα Παλατίτσια μέχρι το Κλειδί. Διασχίσαμε όλη την αγροτική οδοποιία της ημαθίας. Είδαμε τα ποτάμια μας και τα βουνά μας. Η ημαθία είναι πανέμορφη από άκρη σε άκρη και γεμάτη όμορφους ανθρώπους. Η ημαθία έχει δυνατότητες ανάπτυξης. Ω, αναστεναγμός. Οι στόχοι μου και οι φιλοδοξίες πάνε σε αυτόν τον αναστεναγμό. Πολλές για να πάει η ημαθία μπροστά. Ως ελεύθερη επαγγελματία στον χώρο της υγείας και ως γιατρός, στοχεύω να παλέψω την επόμενη ημέρα με τη νέα κυβέρνηση για τον εξυγχρονισμό του χώρου της υγείας και για τη διαμόρφωση μιας πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Όραμά μου είναι η πραγματική ενίσχυση επιτέλους του αγροτικού τομέα και η ενίσχυση των αγροτών, ο εξυγχρονισμός του ΕΛΓΑ. Πρέπει να φτάσουμε σε νέες και καινοτόμες εφαρμογές για τις χτυπημένες παραγωγές και για τις καλλιέργειές μας. Πρέπει να δουλέψουμε την επόμενη μέρα για την ανεργία και για την νεολαία. Αναγνωρισιμότητα νέων επιστημόνων της ημαθίας μέσω προγραμμάτων. Σεμινάρια, ημερίδες, εθελοντισμός και διασύνδεση ανέργων και νέων με την τοπική αυτοδιοίκηση και με τον ιδιωτικό τομέα. Οι επιχειρήσεις αυτό το ζητάνε. Τα νέα παιδιά από τα πανεπιστήμια πρέπει να φτάνουν άμεσα στις επιχειρήσεις. Πρέπει να γίνει αγώνας μέσα στη Βουλή για αξιοποίηση των νέων επιστημόνων. Να σταματήσει πραγματικά το brain drain και όχι μόνο να το αναφέρουμε. Πρέπει επιτέλους να φτάσουμε στην ανάπτυξη του τουριστικού τομέα. Πρέπει να κάνουμε προβολή και προώθηση του πολιτισμού της ημαθίας. Πρέπει να μιλάμε όχι μόνο για ένα τουρισμό, αλλά και για ένα συνεδριακό τουρισμό. Πρέπει να μιλάμε για τουρισμό αρχαιοτήτων, για τουρισμό πολιτισμού. Πρέπει να κάνουμε προβολή των μνημείων μας, της αρχαίας Μίεζας, του θεάτρου που έχουμε, της Βεργίνας. Πρέπει να δώσουμε έμφαση στη γυναίκα και στην κοινωνική πολιτική. Οραματίζομαι αναβάθμιση και εξέλιξη της ποιότητας ζωής της ημαθίας. Αναβάθμιση και ανάπτυξη και αμεσότητα της σχέσης των πολιτών με τις κοινωνικές υπηρεσίες. Έμφαση στην τρίτη ηλικία, στις κοινωνικά αδύναμες ομάδες, στις πολύτεκνες οικογένειες που έχουν πάρα πολλά προβλήματα, στις μονογονεϊκές οικογένειες, στους συνταξιούχους, τους χαμηλοσυνταξιούχους, στους φιλόζωους. Στήριξη στους ένστολους που περιμένουν πολλά από εμάς, περιμένουν τα επιδόματά τους που δεν παίρνουν, στην κατοχήρωση των δικαιωμάτων και των δώρων, καθώς και των ρεπών. Μπορεί να φαίνονται αστεία, αλλά πολλές οικογένειες τα χρειάζονται. Η ημαθία μας έχει ανάγκη από ανθρώπους που καθημερινά έχουν όρεξη και επιθυμία να δώσουν μάχη για τον τόπο τους. Η ημαθία δεν έχει ανάγκη από πολιτικούς των λόγων και των υποσχέσεων. Έχει ανάγκη από πολιτικούς των πράξεων. Η λέξη ημαθία πρέπει να ακούγεται τρανταχτά μέσα στη Βουλή και συνέχεια. Να γίνει ένας νομός ο οποίος θα αποτελεί παράδειγμα. Στις εκλογές λοιπόν της Κυριακής, της 21ης Μαΐου, ζητώ την στήριξή σας με το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας. Αποφασίζουμε για την ημαθία με την ψήφο μας. Αποφασίζουμε για ένα καλύτερο νομό με μεθοδικότητα, με πράξεις και με σκληρή δουλειά. Δουλειά χρειάζεται, φίλοι μου.
με όραμα, κοιτώντας δυναμικά και αποφασισμένα το αύριο. Δώστε μου λοιπόν την ευκαιρία και το βήμα να πράξω όσα οι άλλοι μόνο υποσχέθηκαν μέχρι σήμερα. Χρειαζόμαστε πράξη και όχι άστοχα λόγια, όχι άλλο χάσιμο χρόνο. Αγαπητές φίλες και φίλοι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας που με τιμήσατε εδώ σήμερα.